Επιτρέπετε... Δεν θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο Γιώργος, είναι έτσι όπως τα είπε. Το υπενήχθηκα ότι από τους 8 καποδιστριακούς δήμους που αποτέλεσαν το νέο καλλιτεχνικό δήμο, οι δύο είχαν τα πολύ μεγάλα προβλήματα, οι υπόλοιποι 6 ευτυχώς, και μέσα στους 6 είναι και ο πρώην δήμος Παλαιογάστρου. Μας παρέδωσε μια υγιή οικονομική κατάσταση, γιατί όπως είπα, αν και αυτοί οι 6 ήταν σαν ζώος δύο, θα έπρεπε να το είχαμε κλείσει στο μαγαζί. Πάντως, ισχύει αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι τα ανταποδοτικά σε αυτή την τριετία τα βάλαμε για να σώσουν τον Δήμο και ισχύει η δέσμευσή μας ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να ισχύει και η ανταποδοτικότητα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας καλωσορίσω σήμερα εδώ στο χωριό μας. Λέγομαι Στέφανος Βασιλείου, είμαι κάτοικος Παλαιοπύργου. Είμαι δημότης του Δήμου Τρικαίων και θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που υπάρχει τόσος πολλής κόσμος εδώ μέσα, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους δημότες για τα κοινά, για τον τόπο μας. Και η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι πολύ συγκεκριμένη. Προ ένα εξαμήνου περίπου έχετε ενημερωθεί για δυνατότητα δόμησης χρηματοδότησης στο Δήμο Τρικαίων ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Παγκόσμιο Ταμείο, χωρίς ο Δήμος να βάλει ούτε ένα ευρώ, χωρίς να έχει καμία εγγύηση, χωρίς να έχει καμία δέσμευση, κανένα βάρος ο Δήμος, οι δημότες και γενικά το δημόσιο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε προβεί σε κάποιο έλεγχο, καθώς έχει κατατεθεί και επίσημα αίτημα 25 δημοτών στο Δήμο στις αρχές αυτού του μήνα? Και για ποιο λόγο δεν έχετε ελέγξει μετά από προσωπική επαφή που είχαμε στο γραφείο σας εδώ και τόσους μήνες για ένα τόσο σοβαρό σημαντικό θέμα? Θα πρέπει να πω ότι με επισκεφτήκατε στο γραφείο μου, συζητήσαμε αυτό το ζήτημα, αλλά επειδή εγώ πάντα έχω στο μυαλό μου τη λαϊκή σοφία, και η λαϊκή σοφία λέει ότι όπως πολλά χαρά σε κάθε μικρό καλάθι, το διερεύνησα και σου ζήτησα και σε έδωνα να μου δώσεις κάποια πιστήρια που αυτά να συνομολογούν, δεν σου ζήτησα να αποδεικνύουν. Με ποιο τρόπο, Δήμαρχε, το διερευνήσατε, παρακαλώ? Δεν θα μου επιβάλλεις και δημόσεις. Μα δεν μας ενημερώσετε με ποιο τρόπο διερευνήσατε. Έτσι, σε άκουσα πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι. Λοιπόν, έστω λέω, ποια θα μπορούσε να ήταν εκείνα τα τεχνίδια που πραγματικά να υπάρχει μία σχέση, όχι ταύτιση, ναι, λόγων και έργων, και επειδή έκανε και μία διαρρεύνηση και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και σε κυβερνητικό επίπεδο και σε άλλα επίπεδα, διεπίστωσα και δεν βρήκα μία περίπτωση ανάλογη όπου ελληνικής γης. Τώρα, αν έχετε να μου δείξετε χειροπιστά στοιχεία, όχι χαρτιά. Έχω εδώ πέρα από την Ελληνική Δημοκρατία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από ερώτηση του βουλευτή, του κυρίου Τζαμτζή, σε μια ανάλογη ενημέρωση σε Δημοτικό Συμβούλιο πάνω στη Σκίδρα, όπου ενημερώνεται ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο για τη δυνατότητα δόμησης μιας ανάλογης χρηματοδότησης, διότι από το Παγκόσμιο Ταμείο έχουν δεσμευτεί 2-3 εκατομμύρια ευρώ για τους 325 καλλικρατικούς δήμους και συγκεκριμένα το ποσό που αναλογεί για το Δήμο των Τρικάλων είναι γύρω στα 15 με 17 δισεκατομμύρια. Όπου από αυτά τα χρήματα ενημερωθήκατε ότι υπάρχει δυνατότητα την άλλη μέρα ο Δήμος να ξεχρεώσει τα κόκκινα δάνεια όλων των δημοτών, να δημιουργήσει έργα ανταποδοτικά, να δημιουργήσει έργα κοινής ωφέλειας και ανθρωπιστικής βοήθειας. Να τελειώσει η ανεργία και όλα τα δεινά που συμβαίνουν σήμερα στο Δήμο και γενικότερα στην Ελλάδα. Με ποιο τρόπο, παρακαλώ, το διερευνήσατε, ποια είναι τα πιστήριά σας? Εγώ έχω εδώ την απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που λέει, μετά από ερώτηση του κυρίου Τζαμτζή, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που λέει, εάν συντρέχει κάποιος λόγος, κάποια παρανομία σε αυτά που κάνει ο κύριος Αρτέμης Σόρας, διότι ο φορέας υλοποίησης θα είναι ο Αρτέμης Σόρας. Και το Υπουργείο Δικαιοσύνης απαντάει ότι δεν έχει κάτι μεμπτό με τις ενέργειες του κυρίου Σόρα και με όλα αυτά που κάνει. Εσείς με ποιο τρόπο διερευνήσατε αυτά που είπατε μόλις τώρα? Λοιπόν, εγώ μίλησα όπως ξέρεις και με το ίδιο τον κύριο Σόρα. Βεβαίως. Έτσι, και μου είπε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεύτερον, επειδή υπάρχει η απόφαση από το Δήμο, τον οποίο αναφέρεται, και αυτοί έκαναν ένα βήμα παρακάτω, πήγανε λεφτά στο συγκεκριμένο Δήμο.
πρέπει να τα αιτηθεί. Πρέπει να τα αιτηθεί. Κύριε Δήμαρχε, μιλάμε πολύ συγκεκριμένα. Σα μιλάω πολύ συγκεκριμένα. Εγώ σα μιλάω πολύ συγκεκριμένα. Αιτηθήκατε εσεί να έρθουν αυτά τα κεφάλαια. Λέω σαν άρχον του Δήμου. Εγώ σα μιλάω για εσά. Άσε εμένα, στο συγκεκριμένο Δήμο πήγαν. Εσείς δεν οφείλατε να ελέγξετε με τις νομικές σας και τις οικονομικές υπηρεσίες όπως ενημερωθήκατε. Για ποιο λόγο αποφεύγετε να ελέγξετε αυτό το θέμα? Κύριε Βασιλείου. Παρακαλώ. Κύριε Βασιλείου, εμένα δεν μ' αρέσει να πετάω στο σύννεφα. Η απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης πετάει στα σύννεφα. Στα λόγια. Ποια λόγια? Με τα λόγια εγώ χτίζω λόγια για κατόγια. Με ποιο τρόπο ελέγξατε, Δήμαρχε? Με ποιο τρόπο ελέγξατε με τις υπηρεσίες σας? Επί του συγκεκριμένου, να μου παρουσιάσετε έναν Δήμο που να στείλατε χρήματα. Δεσμεύεστε ότι αν σας παρουσιάσουμε Δήμο θα υπογράψετε και θα αιτηθείτε αυτά τα κεφάλαια? Αυτή τη στιγμή δεσμεύεστε. Εάν μου παρουσιάσετε. Δεσμεύεστε εγγράφως. Που να πήρε χρήματα, ο δεύτερος θα δεσμεύεστε εγγράφος, Δήμαρχε. Με τον λόγο της τιμής μου. Με τους λόγους της τιμής έχουμε χορτάσει από λόγια. Δεσμεύεστε, Δήμαρχε, εγγράφος, ότι αν θα σας πάρουν... Μάλλον αποφεύγετε την απάντηση, Δήμαρχε. Τι να κάνουμε τώρα. Αποφεύγετε. Τι να κάνουμε τώρα. Λαγούσουμε με τα χίλια. Αυτές είναι απόψεις, Δήμαρχε. Οι οικονομικές υπηρεσίες και οι νομικές στο Δήμο δεν υφίστανται. Δεν υφίστανται, έτσι. Με ποιο τρόπο, τα έγγραφά σας παρακαλώ. Τα παρουσιάσατε, μας καλέσατε. Εσείς κύριε Σπανέ, με ποιο τρόπο ελέγξατε μετά από τις πολύμερες ενημερώσεις που γίνανε σε εσάς και στον κύριο Ξάφα τον αντιδήμαρχο? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Είμαστε αδιάβαστοι. Αυτές είναι οι δηλώσεις του αντιδήμαρχου Σπανού Θεόδωρου. Thank you.